μπροστά μας. Mr. Ambassador, καλώς ήρθατε. Our presence and your presence is a great honor for our city. I am Panos Foskolos, the president of the city council. Welcome to the office of the mayor. Thank you very much. This is my wife, Diane. Nice to meet you. Nice to meet you, κύριε πρέσβη. Όπως σας ανέφερα και με την υπηρεσία και την εξουσία του γραφείου που δημάσω, είναι πολύ μεγάλη τιμή για την πόλη μας η παρουσία σας εδώ, σε μια πόλη η οποία κινείται πλήρως σε τρεις άξονες. Σε μια πόλη που έχει ως άξονες τα τουριστικά και αναμαθητικά χαρακτηριστικά, τα ιστορικά χαρακτηριστικά και βέβαια τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Σας μεταφέρω καταρχήν τις θερμές ευχές και τους χαιρετισμούς του κύριου Δημάρχου, του κύριου Γιώργου Κοδρονιά, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχμένη υποχρέωση σε συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με θέματα στερεά απορρίμματα. Η παρουσία σας εδώ συνδέεται με μια ανακοίνωση του State Department, της οποίας έλαβα γνώση χθες, σύμφωνα με την οποία η χώρα την οποία εκπροσωπείτε δείχνει το άμεσο ενδιαφέρον της για τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στη χώρα μας και εκδηλώνει την έμπρακτη επιθυμία της να συνεισφέρει και να συνδράμει τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Η πόλη της Λαμίας και ο Δήμος μας είχε σήμερα την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να δεχθεί την επίσκεψη του Αμερικανού πρέσβη του κυρίου Σμιθ, ο οποίος έγινε δεκτός στο Δημαρχείο, παρουσία του ομιλού τους και των άμεσων συνεργατών του κυρίου Δημάρχου, των αντιδημάρχων. Είχαμε την δυνατότητα να ανταλλάξουμε πολύ γόνιμες σκέψεις και απόψεις, οι οποίες επικεντρώνονται στους τρεις άξονες, στα τρία δυναμικά στοιχεία που έχει να αναδείξει η περιοχή μας, που είναι τα τουριστικά και ιαματικά χαρακτηριστικά, τα ιστορικά χαρακτηριστικά και βέβαια τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά αυτής εδώ της περιοχής. Ο κύριος πρέσβης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ήταν πάρα πολύ καλά ενημερωμένος για το δημιούργημά μας, το ιστορικό μουσείο, το καινοτομικό μουσείο των Θερμοπυλών, στο πλαίσιο και συζήτηση που αναπτύχθηκε σχετικά με το μουσείο και με την ιστορικότητα της περιοχής, μας έδωσε προτάσεις και σκέψεις προκειμένου να γίνει η καλύτερη δυνατή ανάπτυξη του σημείου και της περιοχής. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά του και η ομολογία του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν να επιδείξουν την ιστορία που έχει να επιδείξει η περιοχή μας και η Ελλάδα κατ' επέκταση και βέβαια έγινε δέκτης της προσκλήσεως προκειμένου να παρευρεθεί στην εκδήλωση των Θερμοπυλίων που θα πραγματοποιήσει και πάλι ο Δήμος μας. Είχαμε τη δυνατότητα επίσης να ανταλλάξουμε απόψεις και να του μεταφέρουμε τις σκέψεις του Δημάρχου Λαμίας, του κυρίου Κοτρονιά, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ενός κέντρου, ιστορικού κέντρου μελετών που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην περιοχή των Θερμοπυλών, με παρουσίες ξένων αντιπροσωπιών, την διεξαγωγή συνεδρίων και εκδηλώσεων, στις οποίες το ελληνικό κράτος, αλλά και ο Δήμος μας και η περιοχή μας θα συνέβαλαν για άλλη μια φορά, όπως κάνουν από εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προκειμένου να λύνονται οι διακρατικές διαφορές και να συμβάλλουμε, όπως πολύ καλά ξέρουμε εμείς οι Έλληνες, στην ειρηνική επίλυση των διαφορών.